Ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ του στρατού της Βενεζουέλας και παράνομων μεταλλορύχων σημειώθηκαν στα ορυχεία της Θικάπρα στην πολιτεία Μπολίβαρ στη βορειοδυτική Βενεζουέλα. Από τις συγκρούσεις 18 μεταλλορύχοι, 17 άντρες και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους. Στην απομακρυσμένη αυτή περιοχή της ζούγκλας, που είναι πλούσια σε κοιτάσματα χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων, δραστηριοποιούνται δεκάδες συμμορίες. Υπήρξε μία επίθεση εναντίον ομάδας στρατιωτών του δοξασμένου μας στρατού. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και το στρατιωτικό δόγμα, η επίθεση αποκρούστηκε. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει κηρύξει την περιοχή στρατηγικής προτεραιότητας, ονομάζοντάς την τόξο εξόρυξης και είναι αποφασισμένος να τη θέσει υπό τον έλεγχο του κράτους. Στόχος είναι να αξιοποιήσει για τα κρατικά ταμεία τα πλούσια κοιτάσματα, παρά τις προειδοποιήσεις ακόμα και από το κόμμα του για την περιβαλλοντική καταστροφή που συνεπάγεται η εκτεταμένη εξόρυξη.